Κυρία Σοφία Ζαχαράκη, καλημέρα σας. Είναι η Υφυπουργός Τουρισμού μαζί μας αυτό το πρωινό. Κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και εύχομαι και καλό τριήμερο. Αν κάποιοι φύγουν να περάσουν καλά, φαίνεται ότι θα φύγουν αρκετοί. Πολλοί θα φύγουν, κυρία Ζαχαράκη. Πολλοί θα φύγουν. Ναι. Και όσο δεν φύγουν, έτσι οι απαραίτητες ημέρες αναψυχής που χρειάζονται, αν μπορέσουν και έχουν έτσι άδεια από τη δουλειά. Είναι σημαντικό, γιατί μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν και το τριήμερο. Δουλεύουν και την 23ωρη, τους σκεφτόμαστε και αλήθεια δουλεύουν για τους όλους τους υπόλοιπους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και αυτό το τριήμερο, όπως και άλλα Σαββατοκύριακα, βλέπουμε ότι πραγματικά κινείται σε υψηλότατες πληρότητες το σύνολο των τουριστικών προορισμών και των ορεινών, γιατί τώρα τη σκυτάλη παίρνει ο ορεινός τουρισμός, πέραν των δημοφιλών τουριστικών προορισμών του καλοκαιριού. Οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι ακόμα έχουν τουρίστες. Mm-hmm. Το βλέπουμε δηλαδή και στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, το βλέπουμε και στην Κρήτη, το βλέπουμε και στην Πελοπόννησο, σε μέρη τα οποία και ο καιρός, η θερμοκρασία επιτρέπει. Και δόξα τω Θεώ, είχαμε καλές θερμοκρασίες φέτος και ένα πολύ ευχάριστο φθινόπωρο, το οποίο βλέπουμε και με τέλος Οκτωβρίου, ότι ο κόσμος πάει στην παραλία. Μπορεί έτσι, οι θάλασσες είναι ζεστές, μπορεί να απολαύσει τις τελευταίες μέρες μιας παρατεταμένης τουριστικής περίοδου. Ναι. Είναι αυτό που έβλεπα σε κάποια site. Έχουμε έναν θόλο ζέστη εν μέσω ατμοσφαιρικού μποτιλιαρίσματος. Αυτό βέβαια για τον πολίτη έτσι και για τον χρήστη των οδών είναι πάντα έτσι λίγο πιο δύσκολο. Για αυτόν ο οποίος έχει τις ημέρες διακοπών, ναι, είναι ευχάριστο. Βλέπουμε και πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό, κύριε Ανδρίτσο, ότι οι διακοπές του φθινοπόρου και για Ευρωπαίους που με τα παιδιά έχουν κάποιες διακοπές ενδιάμεσα, mm-hmm, είναι μια ωραία ευκαιρία. Σκεφτείτε δηλαδή ότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες τα παιδιά κάνουν διάλειμμα, όχι στις γνωστές διακοπές πέραν των Χριστουγέννων. Είναι μια καλή ευκαιρία να τονίζουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός που είναι εδώ για 12 μήνες το χρόνο, έτσι ώστε να μπορούμε να στοχεύουμε σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού που μπορεί να έχουν δυνατότητα για διακοπές σε διαφορετικές περιόδους μέσα στον χρόνο. Πέραν του συλβερικόνομαι δηλαδή των συνταξιούχων, των ανθρώπων με περισσότερο χρόνο, που ήδη στοχεύουμε με ξεχωριστή καμπάνια. Ναι. Πάντως, ένα ανταγωνιστικό προϊόν απαιτεί και σωστές υπηρεσίες, απαιτεί κατάρτιση και εκπαίδευση και διάβαζα ότι προχωράτε κάποια θέματα στο Υπουργείο Τουρισμού όσον αφορά την τουριστική εκπαίδευση, αλλά έχετε στα σκαριά και μία νέα πρωτοβουλία που αφορά τα σχολεία. Τι ακριβώς είναι αυτό, κυρία Ζαχαράκη? Ναι, κύριε Ανδρίτσο, και αυτό πρέπει να σας πω ότι είμαστε πολύ υπερήφανοι, γιατί είμαστε η πρώτη χώρα που το κάνει. Συζητούσα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού την προοπτική αυτού του προγράμματος και για να εξηγήσουμε σε ακροάτριες και ακροατές, προχωράμε για πρώτη φορά το ξενοδοχειακό επιμελητήριο με τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού και βέβαια και την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας στο πρώτο πρόγραμμα φιλοξενία μου για τα δημοτικά σχολεία. Συγκεκριμένα για τη Δευτέρα και την Τρίτη Δημοτικού. Ένα πρόγραμμα που δουλεύουμε από την πρώτη μέρα που πήγαμε στο Υπουργείο, πάνω από 18 μήνες, μαζί με ειδικούς επιστήμονες της εκπαίδευσης, με κοινωνιολόγους και βέβαια τον κόσμο της φιλοξενίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένα ωραίο παραμύθι, το οποίο τα παιδιά θα κάνουν μέσα από το εργαστήρι δεξιοτήτων, μέσα στο ρολόγιο πρόγραμμα για τους δασκάλους και τις δασκάλες που θα το επιλέξουν και θα μαθαίνουν ότι η χώρα μας είναι και μια χώρα φιλοξενίας. Συγγνώμη, όμως θα μαθαίνουν και την έννοια της διαφορετικότητας, γιατί ο τουρισμός είναι πολύ πολυεθνικός. Και βέβαια το πώς να δουλεύεις σε ένα περιβάλλον, πώς να χτίσεις τη δική σου επιχείρηση, πώς είναι να έχεις ξενοδοχείο, ποιες είναι οι δουλειές οι οποίες αφορούν ένα ωραίο ξενοδοχείο. Και στο τελευταίο κεφάλαιο θα μαθαίνουν και τα παιδιά, θα μας δείχνουν ποιο είναι το ιδανικό τους ξενοδοχείο. Άρα μαθαίνουν και τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, αλλά κυρίως να γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα μας είναι μια χώρα που υποδέχεται τους επισκέπτες ή τους συμπολίτες μας που ταξιδεύουν πάντα έτσι με το χαμόγελο, το μεράκι και την έννοια της φιλοξενίας. Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η πρωτοβουλία, διότι μπορεί να οδηγήσει και σε μια αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά γενικά το θέμα της φιλοξενίας, που είναι ένα θέμα αιχμής για τη χώρα μας και την ελληνική οικονομία. Είναι ένας από τους βασικούς στόχους και πρέπει να σας πω ότι αυτή η αλλαγή της τάσης θα μπορέσει μακροπρόθεσμα, γιατί εντάξει, προφανώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το προσωπικό, με τις υπηρεσίες, άρα με την ποιότητα που παρέχουμε. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε με προοπτική και αυτό θα γίνει αν πιάσει ουσιαστικά το νήμα από πολύ νωρίς. Από τις μικρότερες ηλικίες των παιδιών και βέβαια να τους δώσουμε τις επιλογές. Επίσης, για μένα, κύριε Ανδρίτσο, είναι πολύ σημαντικό το ότι ένα από τα πράγματα που τα παιδιά μπορούν να μάθουν είναι και την τοπική ιστορία. Όσοι ίδιοι να γίνουν καλύτεροι, έτσι, αν θέλετε, πρεσβευτές της πόλης τους, του χωριού τους, της περιοχής τους,
να μάθουν με τον καλύτερο τρόπο τι είναι αυτό που είναι γύρω τους και να μπορούν να το διαφημίζουν με τον ιδανικό τρόπο όπως μόνο τα παιδιά μπορούν. Αλλά επειδή η τουριστική εκπαίδευση και άλλες βαθμίδες, να σας πω ότι και στις σχολές μας, τα ΙΕΚ μας, φέτος έχουμε για πρώτη φορά επίδομα στέγασης, ακριβώς όπως και στα δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Και ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Αλλαγή στην πρακτική μας με περισσότερες επιχειρήσεις, έμιστη πρακτική για τους σπουδαστές, όπως επίσης νέους προνομισμούς και γενικά μια ευκαιρία να έχουμε καλύτερη σύνδεση με την αγορά. Πειραματικές ειδικότητες, πράγματα τα οποία τα συνδέουμε, πρέπει να σας πω, αλλά και τα χτίζουμε ως περιεχόμενο μαζί με την αγορά για να έχουμε και καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων μας. Ναι. Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και τα ακούω προσεκτικά, κυρία Ζαχαράκη, διότι ακριβώς πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε, διότι ένα τουριστικό προϊόν δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι στον αυτόματο και απλά να περιμένεις επειδή έχεις τη θέση τη γεωγραφική και έχεις τις καιρικές συνθήκες αυτές ότι θα είσαι μια αυτόματη, αυτονόητη επιλογή για τους ξένους επισκέπτες. Όλο αυτό πρέπει να χτίζεται και να ανανεώνεται διαρκώς, έτσι, διότι δεν αρκεί να πανηγυρίζουμε ότι τώρα έχουμε αυξημένα έσοδα και όλα τα υπόλοιπα και ότι είμαστε το προορισμός, πρέπει να δούμε τι θα συμβεί και στη συνέχεια, έτσι, να διατηρηθεί αυτό το ενδιαφέρον. Ακριβώς αυτό το ενδιαφέρον, πέραν των κινήσεων που έχουν κάνει με την τουριστική εκπαίδευση ή για με την αλλαγή νοοτροπίας, κύριε Ανδρίτσο, το εστιάζουμε και σε όλη την πλειάδα πρωτοβουλειών που παίρνουμε και σε άλλους τομείς, στο κομμάτι της βιωσιμότητας. Το γεγονός ότι και στο κομμάτι της περιβαλλοντικής, αν θέλετε, θωράκισης του τουρισμού, είναι πολύ σημαντικό αυτός ο οδηγός προδημοσίευσης που υπάρχει από τα 100 εκατομμύρια για την ενεργειακή αναβάθμιση των ξενοδοχείων, όπως επίσης ότι τα 320 εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που θα πάνε για καταδυτικά πάρκα, για τα χιονοδρομικά, για το κομμάτι των μονοπατιών που οδηγούν σε χιονοδρομικά κέντρα, για το κομμάτι των τουριστικών λιμένων, για την προσβασιμότητα των συμπολιτών μας με αναπηρία. Όλα αυτά για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΕΟΤ. Όλα αυτά μαζί με μια καμπάνια η οποία θα κρατάει όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Είναι μια, θα έλεγα έτσι, αν θέλετε, ένα πάζι πρωτοβουλειών που δεν στέκονται μόνο στα έσοδα. Πολύ σημαντικό ότι έχουμε μέχρι τώρα 12,7 δισεκατομμύρια του 8 μήνες με την Τράπεζα Ελλάδος. Εμείς θέλουμε όμως συνέχεια να χτίσουμε ένα τουριστικό πρόσημο. Μάλιστα. Κυρία Ζαχαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Είναι ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες αυτές για τον τουρισμό και βεβαίως το ξαναλέω, ένα τριήμερο 28ης, πάρα πολλά υποσχόμενο όσον αφορά και την εγχώρια τουριστική κίνηση, παρά την ενεργειακή ακρίβεια, παρά τον πληθωρισμό και όλα όσα βλέπουμε και διαπιστώνουμε. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Ακριβώς αυτό. Εγώ απλά να προσθέσω ότι προσπαθώντας, επειδή θα εκπροσωπήσω την κυβέρνηση στην Κρήτη, προσπαθώντας να βρω εισιτήρια, με δυσκολία πρέπει να σας πω ότι ψάχνουμε και για τους συνεργάτες. Δεν υπάρχει τίποτα. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Και πραγματικά είναι ένα τριήμερο που να δώσει και το σήμα και για τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα που χρειάζονται και οι ορεινοί προορισμοί και οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος. Αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμα για ξόδεμα, κυρία Ζαχαράκη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε και το πρόγραμμα του Δημός για όλους. Θυμίζω στους δικαιούχους να το χρησιμοποιήσουν και αυτό το τριήμερο. Πληρώνει άμεσα, καμία γραφειοκρατία και τον δικαιούχο και τον ξενοδόχο. Είναι πάνω από 240.000 κάρτες, άλλες κάρτες για χρήση. Το κρατάμε και αυτό. Η κυρία Ζαχαράκη, την καλημέρα μου. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά.